Ημερομηνία τον Οκτώβρη για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών ψάχνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ανέφερε ο ίδιος, απαντώντας τα πιεστικά ερωτήματα των δημοσιογράφων που παρακολούθησαν την εορταστική εκδήλωση που διοργανώθηκε παραμονή πρωτοχρονιάς στον κήπο του Μεγάρου Μαξίμου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μεταφερθεί για τις αρχές Φεβρουαρίου το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, ενώ για την Συμφωνία των Πρεσπών ανέφερε ότι θα έρθει προσκύρωση στην Ελληνική Βουλή στην ώρα της, καθώς δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν αυτό θα συμβεί νωρίτερα από τον Μάρτη. Το ονοματολογικό των Σκοπίων απασχόλησε και το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ορίζοντας την επίλυση του ζητήματος σύμφωνα με την ιστορία και το διεθνές δίκαιο ως προϋπόθεση για την προοπτική της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, τον οποίο έψαλαν τα κάλαντα ένστολοι και χοροδίες συμπεριλαμβανομένης της Προεδρικής Φρουράς, έκανε ακόμα λόγο για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό. Με έμφαση ακόμα τόνισε την ευρωπαϊκή προοπτική και αποστολή της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι είναι συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι, αφού επέλεξαν να μείνουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια πληρώνοντας βαρύ τίμημα θυσιών. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα παραδοσιακά κάλαντα από τα παιδιά του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, από μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος, αλλά και από παιδιά του Συλλόγου Συνδρόμου Down, ο πρόεδρος του οποίου δόρισε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.